Σε αυτό το unboxing λοιπόν του The Grizzle, του Armistice Edition, βλέπουμε τα περιεχόμενα του παιχνιδιού, το φυλάδιο. Έτσι, με τα περιεχόμενα του παιχνιδιού, τους κανόνες. Εξηγεί τις διαφορετικές ενέργειες, εξηγεί το setup και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ουσιαστικά, ξαναλέω, προσπαθούμε να αντέξουμε τις κακουχίες του παιχνιδιού, το κρύο, τις φοβίες του καθενός. Είναι στα χαρακώματα σύντροφοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και προσπαθούν να αντέξουν μαζί έτσι ώστε να έρθει η ειρήνη. Η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ όμορφη και θυμίζει, είναι χαριτωμένη, είναι ρομαντική, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό λοιπόν είναι το φυλάδιο, δεν είναι πολύ κανόνες. Ξαναλέω, υπάρχει το how to play video του παιχνιδιού στην κανονική του έκδοση στο κανάλι μας. Μπορείτε να πάτε να το δείτε για να καταλάβετε πώς παίζει το παιχνίδι. Και πάμε να δούμε τα punch board και τι υπάρχουν μέσα. Εδώ είναι κάποια token, τα οποία είναι από πάρα πολύ σκληρό χαρτό, είναι από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Τα οποία έχουν ένα ζεστό, μια κούπα με ζεστό καφέ, ζεστό ρόφημα, ζεστό τσάι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι εκείνη την εποχή και στα χαρακώματα είχε ζεστό, καλό ήταν σίγουρα, γιατί προφανώς οι συνθήκες ήταν ακόμα πιο αντίξωες από ότι σήμερα. Το χαρτόνι είναι linen finish, τα punch board φαίνεται να βγαίνουν μια χαρά, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στο κοπίδι, κόβονται χωρίς να αφήνουν προβλήματα στα tile. Το χαρτόνι είναι πολύ σκληρό και πολύ χοντρής ποιότητας, πολύ χοντρό δηλαδή, όπως και όλοι οι δείκτες του παιχνιδιού, τα πάντα είναι δηλαδή από πολύ χοντρό cardboard, που είναι καλό. Οπότε αυτά τα token είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι ουσιαστικά πράγματα που βοηθάνε τους ήρωές μας μέσα στο παιχνίδι, τους χαρακτήρες μας. Εδώ είναι κάποιοι φάκελοι που έχουν να κάνουν με τα chapter. Δεν το είχε αυτό η πρώτη έκδοση, γιατί δεν είναι dividers, μοιάζουν με dividers, μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Μάλλον παίρνουν πράγματα πάνω και είναι από σκληρό χαρτόνι και αυτά, οπότε νομίζω θα παρά ήταν overkill για να είναι dividers για τις κάρτες. Αυτό δεν ξέρεις όμως. Αυτό θα μπει εδώ. Bootcamp. Και σε αυτό το φάκελο. Και είναι τα κεφάλαια. Chapter 9, Chapter 8, Chapter 7. Ουσιαστικά είναι dividers με τα κεφάλαια του παιχνιδιού, γιατί μπορεί να το παίξει και campaign το παιχνίδι με αυτή την έκδοση πλέον. Victory points και saved cards. Ναι, είναι για το campaign. Γι' αυτό δεν υπήρχαν στην προηγούμενη έκδοση. Όλα αυτά. Πάλι από σκληρό χαρτόνι, είναι κανονικά tile όπως βλέπετε. Θα βάλουμε στην άκρη. Μερικά token ακόμα. Η κανονική έκδοση έκανε γύρω στα 20 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Αυτή είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά νομίζω αξίζει το έξτρα κόστος, γιατί η παραγωγή είναι πάρα πολύ πλούσια. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά όμορφο, είναι challenging, έχει επίπεδα. Έχει ωραίο θέμα, έχει ωραίο gameplay και ωραία ροή. Και τώρα νομίζω με το campaign και με τα υπόλοιπα και solo βάζει και άλλους τρόπους για να παιχτεί το παιχνίδι. Λοιπόν, να δείξουμε αυτά τα token. Μεγάλο μέρος του παιχνιδιού είναι ότι οι ήρωές μας έχουν φοβίες, παθαίνουν κατάθλιψη, φοβούνται άλλο στο κρύο, άλλο στη βροχή, άλλο στο σκοτάδι. Πράγματα μπορεί να συμβούν κανονικά έτσι σε τέτοιες συνθήκες και σε συνθήκες πολέμου. Τέσσερα πάρα πολύ όμορφα play raid, τα οποία επίσης είναι από tile και δείχνουν, είναι και διπλής όψης, δείχνουν την περίληψη του γύρου και τα σημαντικότερα στοιχεία πρέπει να θυμάται κάθε παίχτης. Ωραία λεπτομέρεια που είναι και αυτό από tile, δεν είναι καν κάρτα η χαρτόνι, πολύ, πολύ πλούσια η παραγωγή και εδώ. Αυτά εδώ τα οποία είναι από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, τα οποία τα έχει και στην πρώτη έκδοση, είναι balloon chat ουσιαστικά, είναι τι λένε ηρωικές στιγμές και τι λένε ο καθένας για να καταφέρουν να φτιάξουν, να κάνουν την υπέρβαση στο καθήκον πάνω, έτσι. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Είναι τα κείμενα που έχουν τις ιδιότητες πάνω και το ότι our friendship is our strength. Έχει το motto, έχει κάποιες ιδιότητες αυτό και είναι σε μορφή balloon chat, γιατί υποτίθεται το λέει κάποιος αυτό, έτσι. Εκεί μέσα στην παρέα των συντρόφων στα χαρακώματα. Λοιπόν, τα tile πάνε εδώ.
Αυτό εδώ το tile επίσης. Και πάμε λίγο να δούμε τις κάρτες. Οι κάρτες, προφανώς τώρα εκτός από το βασικό deck που είχε η πρώτη έκδοση, υπάρχει ακόμα η έκδοση, η απλή έκδοση θα λέω καλύτερα, υπάρχουν επιπλέον κάρτες και το παιχνίδι παίζεται και σε campaign, έτσι. Οπότε εδώ είναι deck of campaign cards. Δεν θα τα περάσω λίγο γρήγορα γιατί ουσιαστικά όλο αυτό πρέπει να μην μπερδευτεί. Γιατί όταν θες να το παίξεις με campaign, θα παίξεις με αυτό το deck συγκεκριμένα. Οι κάρτες από εδώ είναι, σε δείχνω ανάποδα. Είναι, κοιτάξτε, διάφορα τραύματα που παθαίνουν και έχουν δυσκολίες οι χαρακτήρες μας. Εδώ είναι πώς βγαίνει η ροή του πολέμου. Όταν βγουν συγκεκριμένα σύμβολα και τα έχεις μπροστά, παθαίνει ζημιά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, έχουμε γυρίσει το how to play video. Το campaign πάντως έχει κείμενο, έχει ιστορία, δείχνει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ίσως δεν πρέπει και να το ανακατέψω κιόλας. Περισσότερες τέτοιες κάρτες. Που είναι οι κάρτες που μοιάζουν με τις κάρτες που έχει και το βασικό. Ναι, τρικολόρ εδώ. Βλέπετε τα σύμβολα. Εδώ φοβάται τα σύμβολα που φοβάται ο κάθε χαρακτήρας. Και όλα αυτά συνθέτουν το campaign deck. Τέλος, έχει αυτές τις κάρτες. Διαβάστε το όταν τελειώσει το κεφάλαιο. Τα περνάω γρήγορα, δεν θέλω να κάνω spoiler. Οκ. Αυτό λοιπόν είναι το deck για να παίξει κάποιος campaign. Κάτι το οποίο δεν το είχε η προηγούμενη έκδοση. Ωραία, οπότε θα το βάλουμε εδώ. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει. Υπάρχουν μέσα δεκάκια, τα οποία πάλι δεν θα τα ανοίξω τώρα, γιατί δεν υπάρχει νόημα να ανοιχτούν και να μην μπορώ μετά να τα παίξω με τη σειρά που πρέπει. Απλά θα σας δείξω 3, 2 και 9. Σας δείχνω λοιπόν τα δεκάκια, τα οποία είναι chapters. Chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Δεν το είχε ούτε αυτό το βασικό, να έχει δεκάκια για τα chapter. Προφανώς είναι κάρτες οι οποίες μπαίνουν μέσα και είναι κάρτες που έχουν από event, από έξτρα εξοπλισμό, από έξτρα φοβίες. Βλέπετε, είναι τελείως διαφορετική η δομή της κάρτας σε σχέση με τις κύριες κάρτες που είδαμε πριν, που είναι για το campaign, για να παίξει το παιχνίδι, με το βασικό του τρόπο δηλαδή. Αυτές είναι οι κάρτες όλες που έχει το παιχνίδι, δεν βλέπω κάποια άλλη κάρτα. Αυτά είναι τα περιεχόμενα, αυτά είναι και τα tile που είδαμε. Και το τελευταίο, έχει ωραία θέση να μπει εδώ, ναι. Για να κάθεται flat μετά, ενδιαφέρον. Και το τελευταίο που θα δούμε είναι τις υπέροχες μινιατούρες. Εδώ, ξαναλέω, είχαμε standees κανονικά, δεν είχαμε μινιατούρες. Και τώρα αυτό έχει αντικατασταθεί από αυτές τις φανταστικές βαμμένες μινιατούρες και έρχονται ακριβώς έτσι. Δείτε λίγο τι όμορφες που είναι οι μινιατούρες. Είναι στρατιώτες με στολές στρατιωτικές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με χαριτωμένη εικονογράφηση, πιστή στο art του παιχνιδιού. Θυμίζει λίγο από κόμικ το παιχνίδι, το art του δηλαδή, και έχει μια ζεστή και ρομαντική, ξαναλέω, προσέγγιση τόσο στις μινιατούρες όσο και στην εικονογράφηση και στο art. Πολύ ωραίες. Ας δούμε λίγο από κοντά. Κοιτάξτε τώρα λεπτομέρεια. Αυτές είναι πανέμορφες, δηλαδή απλά και μόνο να τις έχεις στο τραπέζι σου, στη βιβλιοθήκη σου, στη βιτρίνα σου. Και κάθε μία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, κάθε μία από αυτές είναι διαφορετικές. Εδώ ο κύριος κουβαλάει νερό για να πάει πίσω, ενώ καπνίζει και την πίπα του, έτσι. Το μέγεθος, ξαναλέω, είναι αρκετά μεγάλη μινιατούρα. Βλέπετε. Πολύ ωραία. Ας δείχνουμε λίγο και από κοντά. Πολύ... πολύ ωραίες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε μία είναι διαφορετική. Εδώ κάποιος έχει το ξύφος, τη λόγχη και το... του φέγγει το όρθιος με τον εξοπλισμό του πίσω, παγούρια να κρέμονται, sleeping bag και το καθεξής, θα κοιμηθεί. Πολύ, πολύ ωραίες μινιατούρες. Εδώ ο κύριος έχει το φτιάρι και πατάει το πόδι πάνω στο φτιάρι. Δείτε τι ωραία που είναι αυτή η πόζα.
υπέροχες μινιατούρες. Πραγματικά αυτές δεν είναι, είναι κρίμα να μείνουν κρυμμένες σε ένα κουτί, σε μια λουθήκη. Πρέπει να στολιστούν 100%. Εδώ έχει τη σάλπιγγα για να δώσει πρόσταγμα. Άλλη τελείως πόζα. Και στο στόμα έχει ένα τσιγάρο. Δηλαδή ο κάθε χαρακτήρας τώρα, κάθε παίκτης θα παίρνει μια τέτοια μινιατούρα. Πολύ ωραίο. Και αυτό. Και τελευταία είναι αυτή, για να δούμε. Με κόκκινα μουσια μουστάκια και το τσιμπούκι στο στόμα. Ο εξοπλισμός του και αυτού είναι πολύ ωραίος. Φοβερός, έτσι. Πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες. Μάλλον αξίζει εδώ να κάνουμε ένα 3D spinning για να δείξουμε τις μινιατούρες από κοντά με λεπτομέρεια. Αυτές είναι οι μινιατούρες, ξαναδείχνω μια φορά. Υπέροχες, πανέμορφες, πάρα πολύ ωραίες. Και σίγουρα προσφέρουν πάρα πολύ στο παιχνίδι και δίνουν περισσότερη και θέμα και περισσότερη απόλαυση στο να παίξεις το παιχνίδι και να το ευχαριστηθείς. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που αξίζει. Παίζει πολύ όμορφα και έχει και πάρα πολύ ωραία στοιχεία να δώσει. Συνεργατικό, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το The Grizzle στη συγκεκριμένη του έκδοση. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το unboxing. Θα το στήσουμε στο τραπέζι και θα το δούμε και σε αυτή τη μορφή για να γυρίσουμε και αντίστοιχα το How to Play και σίγουρα να κάνουμε και ένα 3D spinning video, γιατί νομίζω οι μινιατούρες το επιβάλλουν.